Καλημέρα και πάλι, είναι η κοινωνία ώρα Μέγκα. Είναι ο κύριος Νίκος Φίλης εδώ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Φίλη. Περιμένουμε την Όλγα Κεφαλογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία και Παντελής Καψής από την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, τώρα επειδή νομίζω ότι κάπως τα ξεκαθάρισε χτες το βράδυ ο κύριος Τσίπρας τα πράγματα με τη συνέντευξη. Υπάρχει ένα θέμα από προχτές που είχατε δηλώσει κι εσείς ότι. Και εσύ θα λέω, γιατί είμαστε τόσα χρόνια γνωριζόμαστε. Πριν πάμε σε αυτά, να πούμε κάτι που είναι πολύ σοβαρό για τον κόσμο. Θα πάμε σε αυτά που λέτε όλα. Ό,τι θέλει, ναι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια κατάσταση που δεν θυμίζει δημοκρατία για το πώς τα κανάλια, τα ιδιωτικά, διαχειρίζονται το θέμα του δημοψηφίσματος. Δηλαδή. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχουν κατατεθεί από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, τα οποία δείχνουν μια στράτευση των ιδιωτικών καναλιών στην υπόθεση του ΝΕ και μια βάναυση, περιφρόνηση του δικαιώματος του πολίτη να ενημερώνεται. Έχουμε τα στοιχεία από το πώς προβλήθηκαν τα δύο συλλαλητήρια στα κεντρικά δελτία ειδήσεων των 6 πανελλαδικής εμβέλειας καναλιών. Με εξαίρεση την ΕΡΤ, που ήταν ακριβώς 4 λεπτά το ένα, 4 λεπτά το άλλο, εσείς προβάλατε 0,40 το συλλαλητήριο του όχι στο Σύνταγμα και 8 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα το συλλαλητήριο του ναι. Συνολικά οι 6 σταθμοί πρόβαλαν 8,33 λεπτά το όχι, το συλλαλητήριο του όχι, και 47,23 το συλλαλητήριο του ναι. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, είναι χούντα τηλεοπτική. Ναι. Ναι, χούντα. Και Μπενχούρ. Και Μπενχούρ ενημέρωση υπέρ του ναι συνέχεια. Τόλμησε ένα ηθοποιός να μιλήσει σε εσά εδώ στην κυρία Σαράφορου και του κλείσε το τηλέφωνο. Δεν την άφησε να μιλήσει στο τέλος. Επειδή τόλμησε να πει την άποψή του υπέρ του νέου άνθρωπος. Ένας γέρος ηλικιωμένος σε μία ουρά πήγε να πει δύο κουβέντες που δεν συμφωνούσε με τη γραμμή του Μέγκα, τον έσπρωξε ο ρεπόρτερ και. Καλά, αυτό τώρα όχι, το τελεδέ, έλα, σε παρακαλώ. Έχει ανέβει σε όλα τα social media. Το είδα, όλα... εντάξει, το είδα. Αυτό είναι χούντα, κύριε. Δεν είναι δημοκρατία. Και δείχνει ότι το κατεστημένο. Έκανε χούντα ο Μπανασάκης τώρα. Μεκαναστένοντας όλους τους χρεοκοπημένους πολιτικούς, τους είδαμε να βγαίνουν μπροστά. Δίνει μάχη. Για την εξουσία, εντάξει, όχι για το ευρώ, για την εξουσία. Του είπε το Μέγκα να σπρώξει. Αυτό κάνετε. Του είπε το Μέγκα να σπρώξει το στεξιού. Του είπε το Μέγκα, μα είναι νοοτροπία, είναι νοοτροπία του καναλιού. Είναι νοοτροπία του καναλιού. Μέχρι και άλλα πράγματα έχω μάθει, θα μας τα πείτε σε λίγο. Μετά το δημοψήφισμα. Κύριε Φίλη, επειδή. Και άλλα. Λοιπόν, και άλλα τα βλέπει ακόμα στην τηλεόραση πια. Τα βλέπει. Κύριε Φίλη. Είναι αυτό δημοκρατική ενημέρωση του πολίτη. Κύριε Φίλη. Προηγουμένως είχατε εδώ δύο οικονομικής. Ναι. Τι ήταν και οι δύο κύριοι αυτοί. Τι εννοεί δηλαδή. Θα βάλουμε κατάλογο, ποιο θα φέρουμε. Εσεί φέρνετε τον κατάλογο. Δικό σα κατάλογο έχετε. Ναι. Κατάλογο του συστήματος της χρεοκοπίας του μνημονίου. Το φέρνετε εδώ πέρα, αυτό κάνετε. Ρε παιδί μου, ακόμα και αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό. Έχετε δύο εκπροσώπους του όχι. Δύο του ναι και όχι, και έναν του όχι. Άρα τι ήθελε να κάνουμε, να φέρουμε κι άλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν υπάρχουν άλλοι να έρθουνε. Κι άλλον δεν υπάρχουν άλλοι. Δεν υπάρχουν άλλοι να έρθουνε. Νίκο. Λυπάμαι ειλικρινά, αλλά θα δείτε ότι θα χάσετε. Διότι ο κόμμας καταλαβαίνει και αντιδρά. Καταλαβαίνει, δεν έχει πάθει μυθιδατισμό, αντιδρά. Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά αυτό δεν είναι δημοκρατία. Που επιτρέπετε κάτι στις χούντες, κύριε Οικονομέα. Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ από το πρωί μέχρι το βράδυ να λένε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το πρωί ένα δημοκρατικά δύο, αυτό μου λέτε. Όχι. Και κάνετε Μπενχούρ ενημέρωση με επιχειρηματίες. Υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα. Το στείνετε το θέμα. Στείνετε την ενημέρωση. Αυτό κάνετε. Κύριε Φίλη. Καλά. Μισό λεπτό. Επειδή τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχετε ακούσει για αλλαγέ διευθύνσει σε κανάλια. Τα καταφέρατε. Έχετε ακούσει για αλλαγέ διευθύνσει. Για πάγωμα σε διάφορα κανάλια. Έχετε ακούσει ή όχι. Κύριε Φίλη, επειδή μιλάτε σε δύο δημοσιογράφους. Επειδή μιλάτε σε δύο δημοσιογράφους. Οι οποίοι, αν μη τι άλλο, περηφανεύονται ότι κάνουν αντικειμενικά τη δουλειά τους. Να περηφανεύονται. Εάν επιδιώκεται. Το συνολικό του καναλιού είναι άθλιο, το ξαναλέω. Το συνολικό του καναλιού είναι άθλιο. Είναι χούντα αυτό που κάνετε. Με στοιχεία το είπα. Αλλά ο λαός δεν έχει πάθει μύθιλ δαπισμό. Εάν επιδιώκεται να γράψουν τα site ότι πήγε στο Μέγκα και τους βούλωσε και τους κόλλησε στο τείχο. Επιδιώκω να πω αυτό που λέει ο λαός. Κύριε Οικονομέα, μου επιτρέπετε μια παρένθεση. Μα όχι, δύο λεπτά, διότι υπάρχει πολιτικό ζήτημα εδώ πέρα. Νίκο, μπορείς να βλέπεις το κανάλι. Κύριε Καμπουράκη. Μπορεί να βλέπεις το κανάλι της Βουλής. Μια χαρά. Να βλέπεις το κανάλι της Βουλής. Που είναι δημοκρατικό. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, κύριε Καμπουράκη. Μην απαντάτε ενοχικά. Ενοχικά απαντάτε. Ενοχικά. Όχι, αγάπη μου. Σας απήντησα. Έκλεισε το τηλέφωνο κυρία Σαράφολου στον ηθοποιό, τον κύριο.
Κλέωνα Παπαδόπουλο. Του το έκλεισε μετά από 5 λεπτά συνέντευξη. Του το έκλεισε. Επειδή τη έβαλε δύσκολο. Μετά από 5 λεπτά. Είσαι χούντα, είσαι χούντα, είσαι χούντα. Ξαναλέω, του το έκλεισε. Με προσβάλλει προσωπικά του. Μπορούμε να έχουμε και εμεί το λόγο. Συνταξιούχο μα πρόκειται στην ουρά. Έλα, μπορεί με το συνταξιούχο που πρόκειται στην ουρά. Ο Μπανασάκη σα πρόκειται στην ουρά. Υπάρχουν τα στοιχεία. Υπάρχουν τα στοιχεία στο social media. Δέστε τα. Τα νούμερα αυτά ισχύουν στα 48 λεπτά έναντι 6. Στοχοποιεί δημοσιογράφου και κανάλια για να πει. Στοχοποιεί το Μέγκα τη Δημοκρατία. Το Μέγκα, ναι, ναι, ναι. Το Μέγκα και τα άλλα κανάλια. Α, και τα άλλα κανάλια. Όλοι οι βαρόνοι. Όλο το σύστημα. Όλο το σύστημα αυτό κάνει. Δεν σου κάνει. Στοχοποιεί. Εκβιάζεται τον κόσμο. Δεν σου κάνει καμία τα κανάλια. Αυτά είναι τάγκ. Δεν είναι ενημέρωση. Είναι τάγκ αυτό. Από την αρχή είχατε αυτή την άποψη. Τάγκ είναι αυτό. Από την αρχή είχατε τώρα. Από την αρχή είχατε αυτή την άποψη. Ξαναλέω. Ότι είμαστε τα κανάλια. 47 λεπτά είναι από 8. Μην φωνάζει και δεν πειράζει. Δεν γεμίζουν τα αιτία μετά με τι φωνέ σου. Εσύ τα αδειάζετε. Εσύ τα αδειάζετε. Εσύ τα αδειάζεις. Νομίζεις ότι επειδή θα γράψει ένα site τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Ότι διερμηνεύω μια αγανά παρακαλώ πολύ. Αγανά μιλάς σε δύο δημοσιογράφους που με κόστος πολλές φορές και εσύ θα πρέπει να το ξέρεις και να το σέβεσαι. Προσπαθούν να τα αντικειμενικοί. Αυτό που σας πιέζει κανείς. Όχι. Όχι, γιατί δεν τολμάμε να πούμε μια κουβέντα. Τη μία είμαστε δεξιοί, την άλλη είμαστε αριστεροί, την άλλη είμαστε του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι μας πιέζουν. Είστε αντικειμενικοί, παιδιά. Σε παρακαλώ. Αντικειμενικοί, παιδιά. Όχι. Το αρνείσαι. Το αρνείσαι. Απέδειξα. Το αρνείσαι. Έλα κάτσε εδώ τότε εσύ. Έλα κάτσε εσύ εδώ να κάτσε εσύ την ανθρώπη. Δεν είναι αυτή η δουλειά, μην τα κάτσε κάτω γιατί πληρώνω για αυτό το πράγμα. Δεν είσαι τζάμπα εδώ. Κάτσε κάτω. Λοιπόν, πρέπει να το σέβεσαι όμως αυτό. Τι να σεβαστώ. Τη χούντα τηλεοπτική που είπα νωρίτερα. Τα 47 λεπτά δεν θα δε το ναι. Κύριε φίλη, σαν πολιτικό, σε σέβομαι τις απόψεις σου να πεις ό,τι θέλεις. Δεν με νοιάζει καθόλου. Σαν δημοσιογράφος θα πρέπει να τρέπεσαι. Σήμερα είναι δύο υποστηριχτές. Του ναι και ένα του όχι στην κουβέντα. Σαν πολιτικό σου επαναλαμβάνω. 15 ρε φέρνουμε κάθε μέρα. 15 φέρνουμε κάθε μέρα. Ιστημένες συνθέσεις. 15 αυτό είναι. Τι θες να ιστημένες συνθέσεις. Αυτό είναι δημοκρατία. Φέρνουμε κατάλογο. Να απαντήσετε. Θα μας πεις εσύ ποιους θα καλούμε. Εγώ σας λέω ότι κάνετε ιστημένες συνθέσεις. Κάνετε μεροληπτική ενημέρωση αυτό σας λέω. Κάτος έγινες και πολιτικός. Επαναλαμβάνω. Κάνετε μεροληπτική ενημέρωση. Και το καταλαβαίνει ο κόσμος. 40 χρόνια δημοσιογράφος σε κομματικό όργανο ήσουν. Θα μου πουλήσει εμένα μούρι ότι δεν είμαι εγώ αντικειμενικός και εσύ. Έλα σε παρακαλώ. Έλα σε παρακαλώ. Αλλά με αξιοπρέπεια. Αλλά με αξιοπρέπεια. Όχι καρακόλι των διαφόρων φαντάζω. Κάντε μπράβο λοιπόν. Σε έχουμε δέψει και μαζί. Σε έχουμε δέψει και μαζί. Αλλά μην το πας προσωπικά. Θεσμικά το βάζω. Το κανάλι σας είναι η αιχμή μιας παραπληροφόρησης εις βάρος του ελληνικού λαού. Δυστυχώς είναι και άλλα κανάλια, όχι μόνο εσείς. Οι βαρόνοι των καναλιών. Καλά. Αυτή η μάχη δίνουν. Ναι, 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 ναι. Γιατί αυτή η μάχη αύριο δεν είναι γενικά υπέρ του ευρώ. Είναι ειδικά. Ρεβάν του παλαιοκομματισμού. Για να ξαναγίνει η εξουσία. Αυτό πάει να κάνει. Άκου να σου πω, έχετε πυροβολήσει τα πόδια σας και θα πείσω ότι φταίμε εμείς. Κάνετε λάθος. Και θα αποδειχθεί την Κυριακή. Τι πυροβολούν την Κύπρο. Θα να συσκοτήσει αυτή την πραγματικότητα. Την Κυριακή θα δείτε τι πυροβολούν. Τι πυροβολούν. Έχει μια ψηφοβόλη ο ελληνικός λαός. Θα το αποδείξει. Απέναντι στο παλαιοκομματικό. Στο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα τη διασπορά. Εμείς διχάζουμε τα κανάλια και οι αρχηγοί σας. Όλοι οι χρεοκοπημένοι ηγέτες βγαίνουν στα κανάλια σήμερα. Δεν τολμούσαν να μην τους έχουν πέντε μήνες. Δεν έχουμε δικαίωμα να βγαίνουν άλλοι που διαφωνούν μαζί σας. Ελάτε τώρα λοιπόν. Όχι, να τους βγάζει, να τους δούμε. Και τον κύριο Σιμίδη και τον κύριο Μητσοτάκη. Ελάτε τους όλοι να τους δούμε. Να τους βλέπουμε. Τον κύριο Παπανδρέου. Να τους βλέπει ο λαός. Ποιοι είναι οι ηγέτες που πρέπει να βγαίνουν. Όλοι. Να τους βγάλετε όλους λέω. Καμία αντίρρηση. Και να ξέρει ο κόσμος ποια είναι η σύγκρουση. Βγήκε ο Καραμαλής και ο Σιμίδης. Καλά κάνατε. Έχεις την άποψή σου. Δεν έπρεπε να το δείξουμε. Καμία αντίρρηση. Αυτό θέλω να πω κι εγώ. Δεν έπρεπε να το δείξουμε. Γιατί όταν βγήκε ο κύριος Κωνσταντόπουλος δεν τον δείξαμε. Ποια είναι η σύγκρουση. Αυτό που κάνεις είναι φασισμός. Α, ναι. Ναι. Μπράβο. Στο λέω καθαρά. Μπράβο. Δεν τρέπομαι να το πω. Να πεις, είναι φασίσμα. Είναι φασίσμα αυτό που κάνεις. Δεν σέβεσαι. Δεν σέβεσαι δύο ανθρώπους που είναι και φίλοι σου. Ναι. Έτσι. Δεν είναι προσωπική η επίθεση. Του στοχοποιείς. Είναι το κανάλι. Του στοχοποιείς. Είναι το κανάλι και δεν είναι προσωπική η επίθεση. Με εμάς μιλάς. Με εσάς. Πού να τα πω. Εδώ ήρθα και τα λέω. Αλλά θα τα πω. Του στοχοποιείς. Εδώ τα λέω. Δεν είναι δημοκρατία αυτό που κάνετε. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι. Σαν πολιτικό σε σέβομαι μισό λεπτό. Καταλαβαίνει ο κόσμος και γυρνάει την πλάτη του σε εσάς. Σαν πολιτικό σε σέβομαι. Σαν πολιτικό, εσύ ακούς, σαν πολιτικό, εγώ προσωπικά να ξεκαθαρίσω την κατάσταση. Σαν πολιτικό σε σέβομαι, σέβομαι τις απόψεις σου, έστω και αν είναι φασιστικές. Σαν δημοσιογράφος θα έπρεπε να ντρέπεσαι.
φασιστικές οι απόψεις μου. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Λες πράγματα που προσβάλλουν εσένα, όχι εμένα. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι να μιλάς σε δύο ανθρώπους. Να ντρέπομαι με το 47-6. Που όλοι ξέρουμε. Με το όργιο παραπληροφόρηση. Με τη χούντα στα κανάλια. Να ντρέπομαι με όλοι του συγγράφου. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Χούντα είναι. Τάγκ στι τηλεοράσει. Καλά, εντάξει. Τάγκ είναι δυνατόν. Όχι τηλεοράσει. 47-8. Όχι νωρίτερα. Αυτό κάνετε. Σε κάθε πάνελ που φαίνεται είναι τρεις υπέρ του ναι και ένας υπέρ του όχι με το ζόρι. Και εσείς παίρνετε θέση υπέρ του μεσημέρι. Ερπίστριες τα κανάλια και τις τηλεοράσεις. Τα λένε αυτοί που θέλουν να τα κλείσουν. Ερπίστριες είμαι βαρών. Αυτοί τα χρεοκόπησαν και ζουν με χρήματα του καταστημένου τραπεζών. Κλείστε τα. Το αποδείξαμε, δεν κλείνουμε τίποτα. Κλείστε τα. Δεν προλάβατε. Κάνετε λάθος. Α, δεν προλάβατε. Θα τελειώνουμε λέτε τώρα. Θα τελειώνουμε λέτε. Το βάλε το πολιτικό θέμα. Θα τελειώνουμε. Αυτό λέτε λοιπόν. Δεν προλάβαμε. Θα τελειώνουμε, αυτό λες τώρα. Αυτό λες τώρα. Θα τελειώνουμε, λέμε. Ντροπάμε, ντροπή για αυτά που λέμε. Κλείστα, κλείστα. Σαν τη φωνή του αφεντικού μου λέει τώρα. Δίθεν αγανακτισμένος. Στοχοποίησε με. Εντάξει, όχι έτσι μιλάς. Δεν προλάβατε λες. Αλλά τελειώνουμε, αυτό μας είπες τώρα. Στοχοποίησε με. Ότι τελειώνουμε, τελειώνει η κυβέρνηση. Αυτό είσαι τώρα. Το επιβεβαιώνει την καραγγελία. Μάχη εξουσίας γίνεται τώρα. Δεν θα σας περάσει. Καταλάβετε το. Από την πρώτη μέρα θα ψηφίσει ο λαός και δεν θα σας περάσει. Από την πρώτη μέρα θεωρείτε τα κανάλια και τις εφημερίδες που τολμάνε να σας μιλήσουν. Εμείς θεωρούμε. Το ξέρει ο κόσμος αυτό. Καλά. Το ξέρει ο κόσμος. Από την πρώτη μέρα. Δεν έχετε καταλάβει τι κάνει ο κύριος Φίλης. Όχι, μαζεύει ψήφους και δεν τα πούμε. Μαζεύει ψήφους και δεν τα μαζεύω. Απαντούσατε σε μια καταγγελία. Μπορούμε να μιλήσουμε και εμείς κύριε Φίλη ή στη δημοκρατία δεν επιτρέπεται. Μας βούλωσε, μας κόλλησε στον τοίχο. Εμείς όταν 5 χρόνια δείχναμε τις ουρές στα ΙΚΑ και θα από εδώ και από εκεί. Μα να μιλήσω. Τώρα το πειράζουν οι ώρες. Μπορώ να μιλήσω. Με τον κύριο Πεδεντέρη δίναμε μάχη κάθε βράδυ αντί μιας κοινωνικής ομάδας. Μπορώ να μιλήσουν οι ουρές. Τους εξοντώνατε. Κύριε. Τους εξοντώνατε κάθε βράδυ. Τους ανθρώπους αυτούς. Και τώρα τους θυμηθήκατε. Τους θυμηθήκατε. Είναι προσωπικό το θέμα κύριε Καψί. Πολύ σοβαρό. Να στο δώσω. Βεβαίως θα τώρα έχετε το λόγο. Αλλά ένα λεπτό. Εδώ έχουμε καταλήξει στο εξής σημείο. Ένα λεπτό. Μου επιτρέπεις να έχω την άποψή μου ότι το ναι είναι καλύτερο για τη χώρα. Ή νομίζω ότι βάζω τον Πόμπολα. Που λες εσύ ότι μου το επιβάλλει να μην πάνω από τα παιδιά όχι μου. Όχι εσύ, το κανάλι σου, να μην στείνει την ενημέρωση. Εσύ το ξαναλέω, 48-6. Αυτό δεν αφήνεται με τίποτα. Το βλέπεις, 47-1-8. Αυτά είναι τα νούμερα σας. Δικά μου τα αυτά είναι τα νούμερα. Το όχι, μόλις αυτό, το ναι, 47. Μετρήστε τα, βλέπετε άλλα στοιχεία. Είναι το σούτα επίσημα. Τα παιδιά μου τα βάζω πάνω από οποιονδήποτε. Κύριε Οικονομία. Και αν εγώ πιστεύω ότι για τα παιδιά μου είναι καλύτερο το ναι. Τον παππού που το σπρώξατε στην ουρά. Έχει ανέβει το βίντεο. Μεθαύριο, κύριε Οικονομία. Μην τον αφήνετε να μιλήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, ο κύριος... Εμείς δεν έχουμε φασισμό, κύριε. Νίκο, τα στοιχεία είναι ψεύτικα. Καλά. Τα στοιχεία σου είναι ψεύτικα. Δεν τα έχω τώρα. Προχθές έχουν βγει. Επισήμως από το Σουρού. Θα τα βγάλουμε. Γιατί μετράμε τόση ώρα. Μου λέτε, έχετε καταλάβει ότι η κυβέρνηση είναι ψεύτικα και ακόμα και σήμερα λέω 2-1. Το βλέπετε. Ακόμα και σήμερα. 2-1. Καλά, κάθε πάνελ. Και μετά η Αυγή ο Δαμοβολίδιος θα φέρετε. Το είδα. Λόγο. Και φυσικά και είδα. Δεν είναι είδηση. Κύριε Καμπουράκη, μπορούμε να πάρουμε το λόγο. Μια και Παλογιάννη.